Αγαπητοί φίλοι, γεια σας! Cyprus Discovery μαζί, επεισόδιο 12. Σήμερα βρισκόμαστε στην Άλωνα και θα επισκεφτούμε το φεστιβάλ της Βανίας. Δεν ήρθαμε τυχαία στην Άλωνα. Πάμε να το δούμε, να μην χάνουμε χρόνο. Φύγαμε. Πάμε. Τώρα βρισκόμαστε μέσα στα περίπτερα, στο χώρο της γιορτής. Θα επισκεφτούμε έτσι τους παραγωγούς, να μιλήσουμε λίγο για τα προϊόντα τους. Ακολουθήστε μας να δούμε τα περίπτερα, τι έχουν αναλυτικά. Ξεκινήσουμε από εδώ. Πάμε που δάμε. Γεια σας. Τι προσφέρει το περίπτερο σας? Είναι τα παραδοσιακά λαντικά Άλωνας. Ναι. Έχουμε παραδοσιακά λαντικά Άλωνας. Έχουμε λούντζες, μπέικον. Για τα λουκάνικα. Οκ, ευχαριστούμε. Γεια σας, τι προσφέρει το περίπτερο σας? Από όλα. Σουσούκο, κεφτέρκα, τριμικόπιτες, πίτες, από όλα. Οκ, ευχαριστούμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε? Γεια σας, τι προσφέρει το κατάστημα σας, δάμε? Το κατάστημα προσφέρει ό,τι παράγει ο τόπος. Σιχούκο, τοπικά προϊόντα είναι. Τριμητόπιτες, ταφίτια, σιχούκο του αμυγδάλου, του καρυπιού, παστόσικα, κρασί, ζιβανία, παλουζέ, ρύσιος και καρύπια και διάφορα. Okay. Βασικά συναντήσαμε την κυρία Ζωή, συνονόματη, και είναι η ξεναγός της εκδήλωσης και γενικά ξεναγός. Ναι. Για όλη την Κύπρο. Για όλη την Κύπρο ξεναγός, και θα μας μιλήσει λίγο για το χωριό και την περιοχή. Η Άλωνα φημίζεται για την πολύ καλή ποιότητα ζιβανία, για τα λαντικά της, για τα φουντούκια της, το περίφημο δάσος που είναι και κηρυγμένο Natura 2000. Και ο κόσμος έρχεται για να δει όλες αυτές τις εκδηλώσεις, καθώς και χορευτικές παρουσιάσεις και άλλες. Αργότερα εμείς θα πάμε να εξερευνήσουμε και την εκκλησία και κάποια παλιά κτίρια του χωριού που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οπότε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Τρόδους έχει σχεδόν κάθε εβδομάδα, όταν υπάρχουν αυτά τα φεστιβάλ, μία ξεναγών όπως εμένα, για να συνοδεύουμε τις ομάδες από Λεμεσό ή από Λευκοσία. Γι' αυτό είναι καλό να το ξέρει το κοινό, να δηλώνει τη συμμετοχή του και να έρχεται να απολαμβάνει τα τοπικά εδέσματα. Υπάρχει κάποιο site που δηλώνεται συμμετοχή? Οι συμμετοχές δηλώνονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, στο Γραφείο Λεμεσού ή στο Γραφείο Λευκοσίας, αλλά και τα άλλα γενικά γραφεία του ΚΟΤ μπορούν να δώσουν την πληροφόρηση στο κοινό για να μπορεί να συμμετέχει με μικρό κόστος 5 ευρώ. Πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω θα το δοκιμάσουμε μια φορά. Το φεστιβάλ είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται στο χωριό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη χρονιά εδώ. Και κάποια άλλα χωριά είναι πάνω από 10 χρόνια που έχουν τις εκδηλώσεις. Επειδή φαίνεται γενικά οργανωμένο, με τέντες, περίπτερα. Ναι, είναι ιδιαίτερα καλά οργανωμένο. Έχουμε και τον καιρό αρκετά καλό σήμερα. Ναι. Έχουμε βροχές, οπότε μπορεί το κοινό να απολαύσει την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε έτσι να κατατοπιστούμε λίγο για το χώρο, μας πληροφορήσατε. Ελπίζουμε να σας συναντήσουμε σε κάποιον άλλο ταξίδι που θα κάνουμε, κάποια άλλη εκδρομή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Έχουμε εδώ, μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, την απόσταξη της ζιβανίας. Το περίπτερο εδώ πουλάει ζιβανία και διάφορους ξηρούς καρπούς, λούντζες, αλαντικά κλπ. Περνάμε στο δίπλα περίπτερο που έχουμε μέλι εδώ. Γεια σας, τι προσφέρει το περίπτερο σας? Έχουμε το μέλι, είναι ωραία Άλωνα. Έχουμε μέλι στην πίτα, όπως βλέπετε εδώ. Πάμε να δούμε δίπλα τι έχει. Εδώ έχουμε το καζάνι, στο οποίο είναι η απόσταξη, γίνεται η απόσταξη της ζιβανίας. Και εδώ μέσα έχουμε νερό, το οποίο κάνει την απόσταξη. Και εδώ κάτω, όπως βλέπετε, στάσει η ζιβανία. Είναι ένα παραδοσιακό καζάνι της ζιβανίας. Θα ήταν λάθος μας να έρθουμε στην Άλωνα και να επισκεφτούμε μόνο τη γιορτή της ζιβανίας. Πρέπει να σας δείξουμε και το χωριό. Θα κάνουμε μια πόρτα μέσα στο χωριό για να δείτε το χωριό. Είναι πολύ όμορφο χωριό, με πέτρα.
έτσι στενά δρομάκια, στενά! Πετρόκτιστο με στενά δρομάκια, δίπλα τα σπίτια, μπαλκόνια. Είναι ένα πάρα πολύ γραφικό χωριό, σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να το επισκεφτείτε. Με λίγη διαφήμιση δηλαδή μπορεί να γίνει άνετα τουριστικός προορισμός. Η Άλλον είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Δεν ήρθαμε μόνο για το γιορτή του Τζιβανίας, ήρθαμε να δούμε και το χωριό. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να έρθετε, αξίζει τον κόπο, παρόλη την ταλαιπωρία του δρόμου, όσοι έρχονται από Πάφων και Λεμεσό. Κλείνουμε το επεισόδιο μας κάπου εδώ. Ακολουθήστε μας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα έχουμε όλα κάτω στην περιγραφή. Subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like, ένα σχόλιο, μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Από το ωραίο αυτό παγκάκι, σας αποχαιρετάμε από την ωραία Ανάλωνα. Γεια σας!